Γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο σταθμό? Τι θα θέλατε, όπου τηλεφωνείτε? Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτή η έχθρα και η επίθεση προς τον Σαμαρά, μπορώ να μάθω. Και θέλετε τον υπεύθυνο του σταθμού, βεβαίως, να σας εξυπηρετήσω εγώ. Ναι, αν υπάρχει κάποιος, να μιλήσω. Ναι, με μένα, μιλήστε με μένα. Εσείς είστε νεοδημοκράτης? Όχι, είμαι Έλληνας, κύριε. Είστε Έλληνας. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ανησυχητικό. Στηρίζετε γενικώς τους προδότες του έθνους? Είναι ανησυχητικό αυτό, είπατε? Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιο είναι πιο πολύ. Ότι στηρίζετε τον Σαμαρά ή ότι είστε Έλληνας. Ναι, κύριε, ότι πάτε να μας βάλετε σε περιπέτειες. Ποιος? Εσείς. Εμείς πάμε να σας βάλουμε σε περιπέτειες. Εσείς αυτό που δεν ψηφίσατε τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εσείς μας πάτε σε περιπέτειες. Σοβαρά μιλάς τώρα? Σοβαρά μιλάω τώρα. Αν είχαμε τον Αντώνη μπροστά, γιατί δώσατε 18 στον Αντώνη μόνο? Τυπράκος είσαι. Όχι, δικοματιστής. Του παλιού δικοματισμού. Δικοματιστής. Ναι, γιατί δεν δώσατε παραπάνω στον Αντώνη να έχει ισχυρή εντολή? Δεν ζήτησε ισχυρή εντολή να κυβερνήσει? Μήπως είστε προδότης Έλληνας? Δεν βλέπετε, κύριε, ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να κυβερνήσει? Τι με νοιάζει για τον Τσίπρα? Θέλει ο Αντώνης και δεν το βοηθήσατε. Στο διάλογο να χάνεστε. Τι είπατε? Τίποτα, σας έβρισα. Εμένα ναι. Εσάς ναι. Με βρίσατε. Ναι, πολύ άσχημα. Εμένα ναι. Εσάς ναι, που ακούτε τώρα. Ποιο είναι το όνομά σου, ρε μου? Ή τι είναι αυτές τις κουβέντες? Ποιο είναι το όνομά σου, να έρθω να σου το γαμίσω από κοντά τώρα. Κοιτάξτε, να το συζητήσουμε γιατί έχω άλλο ραντεβού τώρα. Έχεις ραντεβού? Ελάτε, αλλά σε μια ώρα, γιατί θα παίρνουμε μέχρι τις 3. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και εγώ σας έβρισα όχι τόσο. Γαμίσω το σπίτι σας. Ας κάνουμε μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Είσαστε γαμίσω όντα, δημοσιογράφοι. Μην μπλέκετε τα θέματα. Σας έβγαλε όλους, η Χρυσή Αυγή έναν έναν. Πες το από την αρχή, μου το έκρυβες. Γιάννη, καλή σε. Να κάνω μια ερώτηση. Βάζεις γυαλιστικό πάνω, βάζεις γυαλιστικό? Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι βάζεις και αντιλιακό, μην αρπάξει. Να βάλεις, μην γίνεις πακιστανομούρη. Και σε διώξουνε μετά οι δικοί σου. Να ξυρίζεις με ξηράφι κόντρα, έτσι ώστε αν πέσει ένα μαντήλι πάνω σου να μην σκαλώσει. Τέτοιο πράγμα η Χρυσή Αυγή να γραφτώ κι εγώ, άμα κάνει τέτοια επίδοση. Μα κάνει. Σας σηκώνετε παραπάνω.